κάνεις έχει μια άλλη αξία. Βέβαια. Δηλαδή, εγώ το διάστημα που μόλις έμαθα ότι τα αποτελέσματα ήταν θετικά και έμενα στο σπίτι, καλά πέραν του ότι ήταν πολύ συγκινητικό τα μηνύματα που δέχτηκα από τον κόσμο, πάρα πολλά, πολύ συγκινητικό ότι συνάδελφοι, συνεργάτες, ηθοποιοί, δηλαδή είναι κάποιοι που όταν θα τύχει μέσα στο χρόνο να είμαστε καλά, θα τους ευχαριστώ και δημοσίως, δηλαδή δείξαν ένα ενδιαφέρον η Καρύδη Σμαράγδα. Τώρα δεν θέλω να λέω κάποια, ενώ είναι κι άλλοι 100. Η γυναίκα είναι άνθρωπος, τέλος. Ναι, ναι. Δεν το έκανε επειδή είμαι εγώ, είναι άνθρωπος. Δηλαδή έχει μια πλευρά που τη χαρακτηρίζει. Ακόμα και συνάδελφοι, εντάξει δεν θα βάλω μέσα τη Σταματίνα γιατί έχω μια άλλη σχέση χρόνων που αυτό δεν θα αλλάξει ποτέ, που σαφώς και ξέρω ότι με νοιάζεται ό,τι και να γίνει. Παιδιά, η Καραβάτου, η Κατερίνα, ήταν δηλαδή... καταλαβαίνεις και 5 πράγματα από τον άλλο που δεν το κάνει για δημόσιες σχέσεις. Όχι. Είναι όχι. Κυρία. Δηλαδή... Είναι. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Απόλυτα. Είναι ο τρόπος που κάποιος επιλέγει να γράψει έστω και ένα μήνυμα ή να κάνει... Τα κατέστρεψα όλα. Ή να κάνει... Ακούγομαι. Ναι. Ακούγομαι. Ή να κάνει ένα ποστάρισμα ή μια δήλωση για να βγάλεις και 5 συμπεράσματα. Και όλα αυτά τα λέω με αφορμή όλο αυτό που συζητούσαμε ναι. στην αρχή. Νανσούλα μου, συγγνώμη.